Σοπία, η επικεφαλής στο φίλο Υπουργό Εξωτερικών της Τουρκίας, Μεύλουτ. Τον καλωσορίζω λοιπόν στην Αθήνα και ελπίζω να μας δοθούν και άλλες ευκαιρίες στο μέλλον να κάνουμε αυτές του είδους συναντήσεις δημιουργικές, ανοιχτές και ειλικρινείς συζητήσεις. Εμείς και η κυβέρνησή μας, αλλά και η Ελλάδα συνολικά, είμαστε υπέρ της ανάπτυξης μέσα από δυσκολίες συχνά των ελληνοτουρκικών σχέσεων στη βάση της καλής γειτονίας και του διεθνούς δικαίου. Η Ελλάδα και η Τουρκία, στο βαθμό που μπορούν να λύσουν τα προβλήματά τους, θα αποτελέσουν έναν ισχυρό σταθεροποιητικό παράγοντα στην περιοχή. Όπως είναι φανερό, συζητήσαμε για τις επερχόμενες συναντήσεις, δηλαδή για τη Σύνοδο Κορυφής τη Δευτέρα στις Βρυξέλλες, όπου η Ευρωπαϊκή Ένωση μαζί με την Τουρκία θα συζητήσει το προσφυγικό. Και βέβαια το ανώτατο συμβούλιο ανάμεσα στην Ελλάδα, σύνδεση ανάμεσα στην Ελλάδα και στην Τουρκία, που γίνεται στη Σμύρνη στις 8 του μήνα, η Παγκόσμια Μέρα της Γυναίκας, όπως ξέρετε. Και ελπίζω εκείνη την ημέρα να μην ξεχάσει κανείς να τιμήσει αυτή την γιορτή. Συζητήσαμε με τον Μεύλουτ για τα ζητήματα των σχέσεων ανάμεσα στην Τουρκία και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τις εμπειρίες που έχουμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση, τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως και για τη Συμφωνία Συνδρομής του ΝΑΤΟ στην αντιμετώπιση του προσφυγικού. Με την Τουρκία συζητάμε, ιδιαίτερα βέβαια αυτό που μας αφορά, την εξωτερική πτυχή του Κυπριακού, που αφορά τις εγκύτριες εκ των συνθηκών της Ζυρίχης και Λονδίνου, τις εγκύτριες δυνάμεις. Θέλουμε να βρεθεί λύση στο Κυπριακό, που να ανταποκρίνεται στις ελπίδες, τους καημούς και τις προοπτικές τόσο των Τουρκοκυπρίων όσο και των Ελληνοκυπρίων, να μπορούν να νιώθουν στο σπίτι τους όλοι με ασφάλεια σε ένα κυρίαρχο, ανεξάρτητο, ομοσπονδιακό, δικοινοτικό, διζωνικό κράτος. Μαζί με την Κύπρο, που η λύση αυτού του προβλήματος θα είναι μια συμβολή και στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, συζητάμε και συζητήσαμε για την πορεία των διερευνητικών. Όπως ξέρετε, την προηγούμενη Τρίτη, δηλαδή πριν από 3 μέρες, είχαμε τον 60ο γύρο αυτών των συζητήσεων, όπου ανταλλάξαμε σκέψεις και προτάσεις στα ζητήματα που είναι αντικείμενο των διερευνητικών. Όπως είναι φυσιολογικό, αντικείμενο αυτής της συνάντησης ήταν τα μεγάλα προβλήματα της περιοχής μας και πιο συγκεκριμένα τα προβλήματα που συνδέονται με τον πόλεμο στη Συρία, με την κατάσταση στο Ιράκ, αλλά και με την κατάσταση της Λιβύης. Χώρες με διαφορετική γεωγραφική θέση, ελπίζουμε και θέλουμε να σταματήσουν αυτοί οι πόλεμοι, να υπάρξει ειρήνη και να χτυπηθεί στη ρίζα του το νέο προσφυγικό πρόβλημα που συναντάμε μπροστά μας. Συζητήσαμε βέβαια, όπως είναι φυσιολογικό, και για τις περιοχές και τις χώρες που έχουν μεγάλες αρνητικές επιπτώσεις από τον πόλεμο και στο προσφυγικό. Αναφέρουμε ιδιαίτερα στο Λίβανο και στην Ιορδανία, αλλά και στα μεγάλα ζητήματα που αντιμετωπίζει η χώρα μας και η Τουρκία εξαιτίας του προσφυγικού. Συμφωνήσαμε και οι δύο ότι το προσφυγικό δεν είναι θέμα Τουρκίας, δεν είναι θέμα Ελλάδος, ούτε μπορεί να περιοριστεί στις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Είναι ένα παγκόσμιο πρόβλημα
στην ευρωπαϊκή του έκφραση και που αφορά ολόκληρη την Ευρώπη και βέβαια έχει σφραγίσει και την Ελλάδα και την Τουρκία. Κουβεντιάσαμε και για τα ζητήματα συνεργασίας. Κουβεντιάζουμε δηλαδή και τα προβλήματα που υπάρχουν στις σχέσεις μας και τους τρόπους λύσης τους, αλλά συζητάμε πολύ περισσότερο θέλουμε τα θετικά, τον τρόπο που μπορούμε να αναπτύξουμε τις σχέσεις ανάμεσα στις δύο χώρες. Μιλήσαμε για αυτή τη συνεργασία που θα είναι και αντικείμενο του Συμβουλίου Σύνδεσης στην Σμύρνη την Τρίτη. Είδαμε τις συμφωνίες που υπήρχαν στο παρελθόν. Ορισμένες από αυτές έχουν αρχίσει και τρέχουν από τα τρία προηγούμενα συμβούλια. Ορισμένα όμως θέλουν να κάνουν καλύτερη δουλειά για να υλοποιηθούν. Η συνεργασία μας αφορά πάρα πολλούς τομείς. Πρώτα απ' όλα ξέρουμε τη μεγάλη ανάπτυξη που έχει ο τουρισμός, που ένα από 1 εκατομμύριο Τούρκοι τουρίστες έρχονται στην Ελλάδα και αναλογικά περισσότεροι Έλληνες, 700.000 πάνε στην Τουρκία. Έχουμε τα μεγάλα σχέδια της ενεργειακής συνεργασίας που εκφράζονται πριν απ' όλα στο DAP και στον κάθετο διάδρομο που πρόσφατα συμφωνήσαμε και υπέγραψε ο αρμόδιος υπουργός ο Πάνος Κουλέτης με τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία. Συζητήσαμε για τα πώς μπορούμε να αναπτύξουμε τις εκατέρωθεν επενδύσεις και να αναστρέψουμε την τάση που έχει περιορισμού λόγω της οικονομικής κρίσης στην Ελλάδα και των διεθνών προβλημάτων το εμπόριο ανάμεσα στις δύο χώρες. Πώς μπορούμε να συνεργαστούμε δηλαδή και στον τομέα της μεταποίησης και είναι ζητήματα που πιο αναλυτικά το μεν πρόβλημα του προσφυγικού θα συζητηθούν τη Δευτέρα και κάναμε μια προετοιμασία που δεν είναι απαραίτητη για τον τύπο αλλά απαραίτητη για τις αντιπροσωπείες μας τη Δευτέρα και επίσης κάναμε μια προετοιμασία που θα εκφραστεί θετικά και ελπίζω πάντα ως επιτυχία την Τρίτη όσον αφορά τη συνεργασία μας σε τομείς οικονομικής πολιτικής, κοινών οικονομικών σχεδίων και ανάμεσα σε αυτά θέλω να πω για δύο σχέδια που τα θεωρώ εξαιρετικής σημασίας καθότι ξέρω ότι είμαι οπαδός της ανάπτυξης των δικτύων για σύνδεση των κρατών στην περιοχή είναι το σχέδιο για ένα γρήγορο τρένο από την Κωνσταντινούπολη στη Θεσσαλονίκη και αν μπορούμε μέχρι και την Ιγουμενίτσα και είναι το σχέδιο διασύνδεσης της Σμύρνης με τη Θεσσαλονίκη ακτοπλοϊκά που θα διευκολύνει τόσο τη μεταφορά προσώπων όσο και εμπορευμάτων. Η διασύνδεση γενικά με ενέργεια, με τρένα, με δρόμους σε όλα τα Βαλκάνια και σε όλη την περιοχή και ειδικότερα με την Τουρκία είναι ένα δίκτυο που διευκολύνει τη σταθεροποίηση και την ασφάλεια, τη συνεργασία και την αλληλεκατανόηση στην περιοχή μας. Πρέπει να σας πω ότι πάντα και ζητήματα που έχουμε διαφορές αλλά και ζητήματα που με κοινή αγωνία ψάχνουμε να τα αναπτύξουμε οι συζητήσεις μας γίνονται φιλικά, γίνονται σε πλαίσια αγωνίας να αναζητηθούν οι λύσεις και γι' αυτό νομίζω είναι μια συμβολή στην ανάπτυξη των ελληνικών τουρκικών σχέσεων η σημερινή παρουσία του Μευλούτ εδώ στο Υπουργείο μας και στην Αθήνα είναι πολύ κουρασμένος αλλά μας άντεξε διότι ήταν στην περιοδία του Προέδρου της Τουρκίας μαζί με τον Ερντογκάν σε 4 χώρες της Αφρικής οι κατασκευαστικές εταιρείες πάνε καλύτερα από τις δικές μας και έτσι έχουν έργα εκεί και επέστρεψε τις πρωινές ώρες σήμερα από αυτό το μεγάλο ταξίδι και θέλω να τον ευχαριστήσω ιδιαίτερα για την επιμονή και την υπομονή μετά από ένα τέτοιο ταξίδι να έρθει για να κάνουμε τις συζητήσεις μας. Είναι συζητήσεις φιλικές, γι' αυτό για άλλη μια φορά με Μευλούτ καλώς ήρθες στην Αθήνα. Είναι χαρά μας να σε έχουμε εδώ και να συζητάμε έτσι όπως πρέπει να συζητάμε τις σχέσεις ανάμεσα τα δύο κράτη μας και τους λαούς μας. Ευχαριστώ πολύ. Değerli dostum Niko,
Αξιότιμε φίλε Νίκο, σε ευχαριστώ πολύ για αυτά που μου λες, για την ευγενέστατη πρόσκλησή σου, για την ωραία φιλοξενία. Θέλω να σε ευχαριστήσω εν ονόματι μου και εν ονόματι της Αποστολής όλης. Ήταν πολύ ευχάριστο το ότι ήρθαμε στην Αθήνα σήμερα και πρέπει να πω ότι χαίρομαι πάντα να συνομιλώ μαζί σου, να βλέπω εσένα, να... Συγγνώμη, υπάρχει ένα τεχνικό πρόβλημα στη διερμηνία. Να έρθει τεχνικός απ' έξω πρέπει. Δεν μας έχουν το κανάλι. Δεν υπάρχει το κανάλι που βγαίνει. Εγώ σας ακούω. Should I start from the beginning? Ναι, σας ακούω. Κανονικά. Εντάξει, γιατί είδα όλους να... Εντάξει. Tüm bu konuları her zaman görüşmekten, konuşmaktan büyük bir mutluluk. Θέλω να πω ότι είναι απόλαυση και ευτυχία για μένα να έχω την ευκαιρία να συνομιλώ με τον φίλο Νίκο. Κανονικά θα η επίσκεψη αυτή θα ξεκινούσε σήμερα το πρωί, αλλά λόγω αυτού του ταξιδιού που κάναμε μαζί με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας της Τουρκίας της χώρας της Αφρικής, επιστρέψαμε στην Τουρκία σήμερα το πρωί, το οποίο καθυστέρησε και την έλευσή μας στην Ελλάδα. Εγώ στη συνέχεια θα έχουμε συνομιλίες και συνάντηση τόσο με τον Έλληνα Πρόεδρο της Δημοκρατίας και με τον Έλληνα Πρωθυπουργό κύριο Αλέξη Τσίπρα. Επίσης, ξέρετε, το θέμα, το προσφυγικό θέμα, πριν το πιάσουμε, θα ήθελα να πω ότι η επίσκεψή μας στην Αφρική δεν ήταν μόνο θέμα διάνοιξης νέων πεδίων δράσης για τους Τούρκους κατασκευαστές, για τις κατασκευαστικές εταιρείες. Έχουμε ένα ευρύτατο πλαίσιο και πεδίο δράσης στην Αφρική, μεταξύ των οποίων είναι και η ανθρωπιστική βοήθεια που μπορούμε να παρέχουμε στις χώρες αυτές. Στη συνέχεια να αναφέρω ότι στις συνομιλίες μας με τον Έλληνα Υπουργό Εξωτερικών συζητήσαμε διάφορα διμερή και διεθνή θέματα. Επανεξετάσαμε την ημερήσια διάταξη του Ανώτατου Συμβουλίου που θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη στη Σμύρνη, αλλά πριν από αυτό θα βρεθούμε πάλι μαζί στις Βρυξέλλες τη Δευτέρα 7 Μαρτίου. Ως προς τις διμερείς συνεργασίες, να σας πω ότι είπαμε και συμφωνήσαμε οι δύο Υπουργοί Εξωτερικών ότι δεν αρκεί στα ανώτατα συμβούλια να υπογράφουμε διάφορες συμφωνίες, αλλά ότι χρειάζεται να υλοποιηθούν αυτές οι συμφωνίες. Επίσης, μιλήσαμε για έργα τα οποία θα βοηθήσουν περαιτέρω την προσέγγιση οικονομική, εμπορική και πραγματική προσέγγιση των λαών των δύο χωρών, όπως είναι η ταχεία που θα συνδέει την Κωνσταντινούπολη με τη Θεσσαλονίκη, όπως είναι η γραμμή που θα συνδέει τη Σμύρνη διαθαλάσσης τη Σμύρνη με τη Θεσσαλονίκη και θα πραγματοποιείται με εμπορευματικού τύπου πλοία. Εμείς ναι, ο καθένας στο επίπεδο το ενεργειακό, λοιπόν, έχει ο καθένας τα οράματά του, τα όνειρά του, και καταλήξαμε ότι το πλέον ρεαλιστικό εξ αυτών είναι το ΤΑΠΑ και το ΤΑΝΑΠ, και συμφωνήσαμε ότι η επιτάχυνση των έργων του ΤΑΝΑΠ θα βοηθήσει στην ανάπτυξη και στην επιτάχυνση του ΤΑΠΑ. Πιστεύουμε ότι θα πρέπει
να διευθετηθούν και διάφορα θέματα που υπάρχουν και στις δύο πλευρές. Ως προς το θέμα του Αιγαίου και της Κύπρου και τα ενεργειακά κοιτάσματα τα οποία θα τα εκμεταλλευτεί η Κύπρος, το Ισραήλ και ενδεχομένως και η Αίγυπτος, η Τουρκία προτείνει να είναι το έδαφος για την διαμετακόμιση αυτού του των ενεργειακών κοιτασμάτων, του φυσικού αερίου κτλ. Φυσικά ξέρουμε και το ξαναείπαμε στην συνάντηση, στην κατηδίαν συνάντησή μας, ότι υπάρχουν διαφορές και υπάρχουν προβλήματα προς επίλυση στις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Ωστόσο, είναι πάρα πολύ θετικό ότι συνεχίζονται οι εργασίες των Επιτροπών για τις διερευνητικές συνομιλίες και μία εκ των οποίων πραγματοποιήθηκε την Τρίτη που μας πέρασε. Πιστεύουμε ωστόσο και οι δύο πλευρές ότι θα πρέπει να αποφεύγουμε οποιαδήποτε παρέμβαση, οποιαδήποτε δήλωση η οποία θα εντείνει το κλίμα που υπάρχει μεταξύ Ελλάδος και Τουρκίας. Οι δύο πλευρές συμφώνησαν επίσης ότι υπάρχει το θέμα της επίλυσης του Κυπριακού, υπάρχουν θέματα για τα οποία έχει το λόγο της και η Μεγάλη Βρετανία και η Ελλάδα και η Τουρκία ως εγγύητριες δυνάμεις. Ωστόσο, τον πρώτο λόγο έχει ο Κυπριακός λαός, οι δύο κοινότητες. Και νομίζω ότι η λύση στο Κυπριακό πρέπει να είναι μια αποδεκτή και βιώσιμη λύση, διότι η λύση αυτή θα περάσει από ένα δημοψήφισμα. Ένα δημοψήφισμα το οποίο πρέπει να έχει ένα θετικό αποτέλεσμα. Τόσο η Ελλάδα όσο και η Τουρκία, αλλά κυρίως οι δύο πλευρές στην Κύπρο, θα πρέπει να καταλήξουν σε λύσεις οι οποίες μπορούν να γίνουν αποδεκτές από τις δύο κοινότητες. Και ξέρω ότι ο φίλος μου Νίκος, εκπροσωπώντας την Ελλάδα, καταβάλει τεράστια προσπάθεια σε αυτόν τον τομέα. Ως προς τα θέματα που αντιμετωπίζουμε στην ευρύτερη περιοχή, κυρίως η Συρία και το Ιράκ, είναι θέματα τα οποία φυσικά συζητήσαμε εντελεχώς και θα συζητήσουμε κι άλλο. Πιστεύουμε ότι τα θέματα αυτά δεν είναι θέματα που αφορούν την Τουρκία και την Ελλάδα μονάχα. Είναι θέματα παγκόσμιας εμβέλειας και όχι μόνο ευρωπαϊκής, να το πούμε και αυτό. Ωστόσο, η απήγηση σε ανθρωπιστικό επίπεδο είναι τεράστια και την βιώνουν η Ελλάδα και η Τουρκία σε αυτό το επίπεδο. Τι μπορούμε να κάνουμε εμείς, τι μπορούμε να κάνουμε εμείς ως Τουρκία, εσείς ως Ελλάδα και τι μπορούμε να κάνουμε σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Υπάρχει ένα κοινό πλαίσιο δράσης το οποίο αποφασίστηκε στα τέλη Νοεμβρίου. Όπως είπε και ο Νίκος πριν, το θέμα το προσφυγικό δεν είναι ούτε τουρκικό ούτε ελληνικό. Το θέμα μας είναι πώς θα το λύσουμε, πώς θα επιληθεί αυτή η τεράστια ροή η οποία έχει γίνει κρίση στο θέμα των προσφύγων και ανθρωπιστική κρίση. Πρέπει η κάθε μία πλευρά
να πάρει τα μέτρα της. Εμείς έχουμε λάβει συγκεκριμένα μέτρα ως προς το θέμα, ας πούμε, της θεώρησης διαβατηρίων από τρίτες χώρες και είδαμε ότι η επίπτωση αυτής της νέας νομοθεσίας είναι πάρα πολύ θετική ως προς τη ροή προσφύγων μέσω Τουρκίας. Βεβαίως, στηρίζουμε και θα στηρίζουμε πάντα τις τουρκικές δυνάμεις οι οποίες επιχειρούν στο Αιγαίο για να συνδράμουν σε αυτήν την κρίση του προσφυγικού. Αξιολογούμε σε τακτά διαστήματα και τις διμερείς μας σχέσεις, ειδικά στο πλαίσιο των διερευνητικών επαφών. Εμείς γνωρίζουμε και άλλη μια φορά επαναλαμβάνουμε ότι η Ελλάδα είναι ο γείτονας της Τουρκίας με τον οποίο θέλει, επιθυμεί η Τουρκία να συνεργαστεί και θα πρέπει να εκμεταλλευόμαστε κάθε ευκαιρία για να μπορέσουμε να εμβαθύνουμε το πλαίσιο συνεργασίας, το ήδη υφιστάμενο πλαίσιο συνεργασίας. Θα πρέπει να καταστήσουμε αυτό το πλαίσιο πιο αποτελεσματικό, ακόμα πιο αποτελεσματικό. Υπάρχουν βεβαίως θέματα και τα οποία αφορούν απευθείας την Ευρωπαϊκή Ένωση και η Ευρωπαϊκή Ένωση αντιμετωπίζει δικά της εσωτερικά προβλήματα. Ο φίλος μου Νίκος είναι ένας πολιτικός που πραγματικά εκτιμώ. Είναι ένας πολιτικός και ένας σκεπτόμενος άνθρωπος ο οποίος αμφισβητεί την πεπατημένη και θέτει τα θέματα υπό διαφορετική οπτική γωνία και είναι μια στάση που εκτιμώ εξαιρετικά. Και ως εκ τούτου είχα την ευκαιρία και την τύχη να τον ακούσω να αναλύσει έστω εν συντομία το θέμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το θέμα της παγκόσμιας κατάστασης. Πιστεύω ότι η συνάντηση της Δευτέρας στις Βρυξέλλες και η συνάντησή μας την Τρίτη στη Σμύρνη θα συμβάλλει έτσι περαιτέρω στις διμερείς σχέσεις. Μία για τον ελληνικό τύπο και μία για τον τουρκικό. Ο κύριος Μελέτης, παρακαλώ. Κύριε Υπουργέ της Τουρκίας, ήθελα να ρωτήσω το εξής. Στο πλαίσιο της συνεργασίας και της συμβολής της Τουρκίας στην αντιμετώπιση του προβλήματος του προσφυγικού, θα ενεργοποιηθεί και θα υλοποιηθεί η συμφωνία που υπάρχει με την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση για την επανεισδοχή των παράτυπων μεταναστών? Και η δεύτερη ερώτηση, επειδή αναφερθήκατε στη βελτίωση των σχέσεων και στο κλίμα εμπιστοσύνης που πρέπει να υπάρχει μεταξύ των δύο χωρών, ήθελα να ρωτήσω πώς θα συμβάλλει η Τουρκία όταν καθημερινά, σχεδόν καθημερινά, έχουμε παραβιάσει το ελληνικό εναέριο χώρο ακόμα και στη ζώνη των 6 ναυτικών μιλίων και όταν πριν από ένα μήνα μόλις στο νησί Κίναρο, στην καρδιά του Αιγαίου, με αφορμή την πτώση ενός ελληνικού ελικοπτέρου που σήκησε τη ζωή σε 3 αξιωματικούς, η Τουρκία διεκδίκησε να κάνει αυτή την έρευνα και τη διάσωση. Αν δεν ξέρετε που είναι η Κίναρο, θα μπορούσα να σας το μεταφέρω, θα είναι σαν θέλει η Ελλάδα να κάνει έρευνα και διάσωση στο Τσανάκαλε ή στη Μούγλα. Ευχαριστώ. Από γεωγραφία δυνατός. Nedir soru tam devamı gelmedi. Ederken dedik kaldık. Can you repeat the last part of your question? Ναι, η δεύτερη ερώτηση είναι πώς θα συμβάλλει η Τουρκία στη βελτίωση των σχέσεων και στο κλίμα εμπιστοσύνης μεταξύ των δύο χωρών όταν καθημερινά υπάρχει παραβίαση από τουρκικά αεροπλάνα του ελληνικού αέριου χώρου στη ζώνη των 6 μιλίων ακόμη και όταν πριν από ένα μήνα με αφορμή το πτώση του ελικοπτέρου στο νησί Κίναρο που είναι στο κέντρο του Αιγαίου η Τουρκία θέλησε να κάνει αυτή την έρευνα και διάσωση με την όταν που ξεπέμψα και βοήθησα ότι η Κίναρος είναι σαν να θέλουμε να κάνουμε εμείς οι Έλληνες διάσωση στο Τσανάκαλε. Teşekkür ederim. Bizim Yunanistan'la ευχαριστώ πολύ. Εμείς έχουμε μια συμφωνία επανεισδοχής που υπογράψαμε με την Ελλάδα και την Βουλγαρία και με άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
και κάνουμε προετοιμασίες για να υπογράψουμε και άλλα σύμφωνα επενδοχής. Έχουμε δεχθεί ένα μεγάλο μέρος των αιτήσεων που υποβλήθηκαν από την τουρκική, από την ελληνική πλευρά προς την Τουρκία για επανεισδοχή, και επίσης έχουμε αλλάξει κάποιο νομικό πλαίσιο ως προς αυτό το θέμα και έχουμε τα αποτελέσματα αυτού. Νομίζω υπήρξαν 860 αιτήματα επανεισδοχής από την πλευρά της Ελλάδας προς την Τουρκία και έχουν γίνει αποδεκτά σε ποσοστό 99%, δηλαδή σχεδόν όλα έχουν γίνει. Ως προς τους αιτούντες άσυλο από τρίτες χώρες, προσπαθούμε και έχουμε ξεκινήσει μία σειρά συμφωνιών με τρίτες χώρες για επανεισδοχή, όπως είναι το Αφγανιστάν, το Πακιστάν, το Μαρόκο, και πιστεύω ότι το προσεχές διάστημα θα έχουμε την ευκαιρία να υλοποιήσουμε αυτές τις συμφωνίες επανεισδοχής που πηγαίνουν πολύ καλά και πρόκειται να υπογραφούν πολύ σύντομα. Βεβαίως υπάρχει και η ανθρωπιστική διάθεση της τουρκικής συνεισφοράς στο προσφυγικό, όπως τα καταβλισμοί που έχουμε χτίσει κοντά στα σύνορα με τη Συρία και όπου μπορούν να μείνουν οι Σύριοι, το μεγάλος αριθμός των Σύριων προσφύγων. Βεβαίως, το δεύτερο θέμα είναι το θέμα των παραβιάσεων του εναέριου χώρου. Εκεί αναφέρομαι σε αυτό που είπα στην ομιλία μου, δηλαδή στις υπάρχουσες νομικές διαφορές μεταξύ των δύο χωρών. Ωστόσο, θέλω να υπογραμμίσω το εξής. Σε θέματα ανθρωπιστικής βοήθειας και σε θέματα συνεργασίας στον τομέα της ανθρωπιστικής βοήθειας δεν εκμεταλλευόμαστε την ανθρώπινη δυστυχία για να μπορέσουμε να έχουμε πολιτικά ωφέλη. Και αυτό έχει αποδειχθεί στο παρελθόν. Όταν επλήγει η Τουρκία από μια φυσική καταστροφή όπως ήταν στους σεισμούς, οι πρώτοι που συνέδραμαν την Τουρκία ήταν οι γείτονές της, οι Έλληνες. Θέλω να πω ότι το θέμα που έχουν ανθρώπινη διάσταση δεν πρέπει να το μπερδεύουμε με πολιτικά και νομικά ζητήματα. Το θέμα το ποιο είναι το δικό σου νησί, ποιο είναι το δικό μου νησί, δικό σου είναι δικό μου, είναι όταν πρόκειται για θέματα διάσωσης, εκεί δεν θέτουμε τέτοια θέματα. Και νομίζω ότι πρέπει πολύ καλά να ξεχωρίσουμε την ανθρώπινη από την πολιτική διάσταση των ζητημάτων που αντιμετωπίζουμε. Και ως εκ τούτου και μέσα σε αυτό το πλαίσιο είμαστε αποφασισμένοι να συνεχίσουμε τις συνομιλίες μας με αυτό το πνεύμα. Μάλιστα. Παρακολουθήσαμε λοιπόν τις δηλώσεις του Υπουργού Εξωτερικών, του Έλληνα Υπουργού Εξωτερικών, του Νίκου Κοτζιά και του Τούρκου ομολογού του Μελβούτ Τσαβούσογλου, εν όψη και της Συνόδου Κορυφής που είναι τη Δευτέρα για το προσφυγικό. Να πούμε λεπτομέρειες, αναλύσεις βεβαίως στις ειδήσεις μας των 6 και φυσικά εκτενέστερα στις 9. Λοιπόν, εμείς προχωρούμε την εκπομπή μας. Καλωσορίζουμε την Έλενα Μπουζαλά. Μας λέει εντάχυτα αθλητικά. Βεβαίως, πολύ. Όμως πρώτα, Έλενα,